σε όλους. Καλημέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα. Είναι η εκπομπή Καλή σας μέρα, Ζωντανά, από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Και σας ευχαριστούμε πολύ που μας κάνετε την τροφιά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να το αρχίσουμε ανάποδα. Να το αρχίσουμε ανάποδα σήμερα με χορούς. Εγώ θέλω να πω ότι σήμερα είναι η τελευταία φορά που βγαίνω σε αυτό το πλατό αυτής της εκπομπής και είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη. Θέλω να είναι η πιο ωραία εκπομπή. Όταν είναι η τελευταία εκπομπή, θέλεις να τη ζήσεις διαφορετικά. Mm. Και σήμερα θα πω, για ξεκινήσω από χτες να λέω ευχαριστώ. Θα μου επιτρέψετε σήμερα να λέω συνεχώς ευχαριστώ. Επειδή χρωστώ πολλά ευχαριστώ σε πάρα πολύ κόσμο που ήταν δίπλα μου κατά τη διάρκεια αυτών των 10 χρόνων. Και σήμερα θα πούμε ωραία πράγματα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Έχουν τη δυνατότητα να πάνε διακοπές. Και για τους υπόλοιπους όμως, πού θα μείνουν στο σπίτι, ναι. Περνάνε το πρωί να ανοίγουν τη τηλεόραση, να περνάνε καλά. Συντροφή. Και να περιμένουν αυτή τη συντροφιά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει ο καιρός για μας σήμερα. Περίεργος θα είναι. Όχι, είναι ζέστη. Από τώρα, είναι αποπνιχτική ζέστη. Σήμερα ο καιρός είναι κυρίως έθριος. Πού πάμε, παιδιά, πείτε μου. Α, ναι, σωστά. Λοιπόν, στα 50 χρόνια ΕΡΤ έχουμε ακόμη ένα βίντεο που συμπληρώνεται φέτος. Συνεχίζουμε να θυμόμαστε αποσπάσματα από αγαπημένες σειρές που μεταδόθηκαν και εδώ στην Κύπρο με την ευχή αν κάποιοι από εσάς κατάφεραν να διασώσουν κάποια από τα επεισόδια της παλιάς καλής αυτής εποχής να τα μοιραστούν μαζί μας. Mm-hmm. Το σημερινό μας απόσπασμα από την αγαπημένη τηλεοπτική σειρά Αφροδίτη που προβλήθηκε στην Κύπρο το 78-79 σε σκηνοθεσία Ερίκου Ανδρέου και βέβαια με τον συγγραφέα μας τον Γρηγόριο Ξενόπουλο ακολουθεί. Παίζουν μεταξύ άλλων η Νόρα Βαλσάμι, ο Χρήστος Πολίτης, η Μέρη Βιδάλη, η Μιράντα Μιράτ και ο Δημήτρης Ιωακιμίδης. Να σας πούμε και λίγα λόγια για την περίληψη του έργου. Είναι η ιστορία ενός νέου επαρχιώτη που φοιτητή στην Αθήνα μπλέκεται στα δίκτυα μιας φοβερής γυναίκας και με το αχαλήνοτο ερωτικό πάθος του καταντά κλέφτης, φυλακίζεται και σώζεται από μια άλλη που τον αγαπά αληθινά και στο τέλος τον παντρεύεται. Να σας πούμε ότι δεν σώζεται κανένα επεισόδιο από αυτή τη σειρά. Μόνο αυτό το μικρό κομμάτι το οποίο μας έχουν στείλει. Ναι. Στο βίντεο Αφροδίτη που ακολουθεί λοιπόν μια τρυφερή στιγμή με την Νόρα Βαλσάμι και τον Χρήστο Πολίτη. Τους οι οποίοι προσπάθησαν και κοπίασαν και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Αν έχετε κάτι, μπορείτε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας. Θα ήταν χαρά μας να το δείξουμε κι εμείς με τη σειρά μας πιο πέρα στους φίλους τηλεθεατές. Να και αυτός είναι ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης. Mm. Όλα αυτά τα οποία διαχρονικά ήταν συντροφιά των τηλεθεατών και μέρος της ιστορίας των μέσων και της εξέλιξης της τηλεόρασης πρέπει να διαφυλάσσονται. Ναι, είναι σαν κόρη οφθαλμού. Και εσείς, σαν λειτουργός αρχείου, πραγματικά ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός. Δεν τα συνεχίσω άλλο. Πάμε στο θέμα μας, Λουκά. Με κοιτάς. Κυρίες και κύριοι, και πάμε στο θρησκευτικό μας ένθετο. Μαζί μας σήμερα είναι ο πατήρ Πολυδώρας. Καλή σας μέρα, πατέρ. Καλώς ήρθατε. Το οποίο θα συζητήσουμε είναι η Μερίδα. Αλλάζουμε θέμα εμείς στην εκπομπή μας. Ναι, σας έχουμε πει ότι από τη Δευτέρα εξαγγέλαμε ότι στο στούτιο έχουμε την τιμή και τη χαρά να φιλοξενούμε τον αδελφό της εθνικής μας στάρ, της αείμνησης Αλίκης Βουγιουκλάκη, τον κύριο Αντώνη Βουγιουκλάκη, τον αδελφό της, ο οποίος θα μοιραστεί μαζί μας κάποιες στιγμές όπου έζησε με αυτή την υπέροχη γυναίκα και το μοναδικό ταλέντο, θα έλεγα παγκόσμιο φαινόμενο. Να δούμε το ρεπορτάζ και το αφιέρωμα το οποίο έχει ετοιμάσει η συνάδελφος Έλληνα Μακρύ για τη ζωή και το έργο της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Και αμέσως μετά στο στούντιο μαζί μας ο κύριος Αντώνης Βουγιουκλάκης και ο κύριος Φίλιππος Φιλίππου από το Σωματείο Εθελοντών του χωριού Σιά, όπου θα πραγματοποιηθεί απόψε αυτή η υπέροχη θεατρική μουσικοχορευτική παράσταση και αυτό το μαγικό ταξίδι στη ζωή και το έργο της μεγαλύτερης Ελληνίδας στάρ. Μαζί μας ο κύριος Αντώνης Βουγιουκλάκης. Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε. Ότι είναι αυτό που κρατάω περισσότερο απ' όλα στην καριέρα. Ναι. Γιατί, μεγάλη στιγμή. Μεγάλη και στιγμή. Μόνο το γεγονός ότι με κρατούσε από τον μπράτσο για να βγούμε στη σκηνή, ένιωθα υπέροχα. Φίλιππε. Ήταν μοναδικό. Το μια πιο λέξη. Όμορφο. Ευτυχία. Ευτυχία. Δουλειά. Δουλειά. Αφοσίωση. Γιατί γελάτε εσείς απέναντι μου, κορίτσια, χρυστάλλα με χρυστάλλα. Μη μου την αποσυνενίζετε. Θέλω να έρθετε μαζί μου εδώ. Ελάτε. Πατρίδα. Πατρίδα. Κάτι ιερό, το πιο ιερό. Μητέρα. Αχ, αγάπη. Πατέρα. Πιο πολύ αγάπη. Mm. Παιδιά. Όχι με τη μητέρα. Πιο πολύ αγάπη επειδή είναι προστατευτικός ο πατέρας. Δεν θα σε παρεξηγήσει. Όχι, όχι, όχι. Να μην έχουμε. Και οι δύο για μένα είναι πραγματικά η μεγαλύτερη αγάπη που έχω νιώσει. Παιδιά. Παιδιά. Τα πάντα. Γαβριέλα. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη σας. Μέλλον. Μέλλον. Χαρούμενο, γεμάτο. Αισιόδοξο, είπα πολλές λέξεις, αλλά έτσι νιώθω. ΡΙΚ.
Ρικ, ήταν σπίτι πολύ ωραίο για μένα για αυτά τα 10 χρόνια. Δυσκολίες. Δυσκολίες. Προσπερνάμε. Λουκάς. Αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή στην οθόνη δίπλα μου. Τι. Πολύ καλός συνεργάτης. Και αγάπη. Και αγάπη. Αυτό που εύχομαι σε όλους να έχουν στην καρδιά τους. Κάλυψα σε. Κάλυψα. Εγώ θα σου ευχηθώ από καρδιάς κάθε καλό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και είναι από καρδιάς και με ειλικρίνεια. Ευχαριστώ πάρα Ήταν πολύ. Από τον περασμένο Σεπτέμβρη η ειλικρίνεια ναι, αυτή. Που είμαστε μαζί και πέρασα πολύ καλά. Να έχεις οικογενειακή ευτυχία, ευχαριστώ. Προσωπική επιτυχία, ευχαριστώ. Να συνεχίζεις να χαμογελάς και να κάνεις πάντα καλά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ανεβαίνεις ψηλά. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ. Να μην αφήνεις να σου χαλάνε τη διάθεση. Το έλεγα από το Σεπτέμβρη, είναι αυτό που εσύ δεν κατάφερες να κάνεις. Τι. Να τους αφήνεις τους άλλους. Θα μείνω αν θα το αφήσεις. Ή δεν θα το αφήσω. Ναι, εγώ δεν θα το αφήσω. Μπράβο, δεν έτσι. Το αφήνω. Προχωράμε λοιπόν. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Κλείνει εδώ αυτό το κεφάλαιο. Αλλά είναι κάτι καινούργιο. Είμαι πολύ ευτυχισμένη που είμαι σήμερα εδώ και μπορώ να το μοιραστώ μαζί σας. Καλό καλοκαίρι σε όλους και καλή νέα σεζόν για εσάς που θα ξεκινήσετε του χρόνου με το καλό. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Λέμε σήμερα για τελευταία φορά. Αλλά λέμε κάθε μέρα καλημέρα σε όλους επειδή είναι. Το καλύτερο πράγμα που μπορούμε να λέμε το πρωί, με πολύ αγάπη μέσα από την καρδιά μας. Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά. Καλή σας μέρα!